Καλώς μου ήρθες, γιατρέ μου. Τι κάνεις? Γεια σου, Ανδριανή, είμαι πολύ καλά. Τι κάνεις? Χαίρομαι που σε έχουμε εδώ σήμερα. Κι εγώ πολύ. Είπαμε να μιλήσουμε για ένα θέμα που μου το είπε τις προάλλες. Άπτεται 100% της φροντίδας μας σήμερα, αύριο και στο δίνεκες, όσο θα είμαστε ζωντανοί, που μου άνοιξε ένα παράθυρο στη γνώση. Μου λέει η Πόπη λοιπόν την προηγούμενη φορά. Ξέρεις, Ανδριανή, τι είναι το μικροβίωμα του εντέρου? Όχι, ήταν η απάντησή μου. Για πες μου, Πόπη μου, τι είναι το μικροβίωμα του εντέρου? Εμείς γιατί το φέρνουμε σήμερα στην εκπομπή και γιατί καλά θα κάνουν όσοι μας παρακολουθούν να ακούσουμε προσοχή? Όντως είναι μια πολύ ωραία κουβέντα και μεγάλη μερίδα του πληθυσμού δεν το γνωρίζει. Mm-hmm. Θα πούμε ότι ο οργανισμός μας δεν είναι στήρος. Έχει πολλά μικρόβια. Ναι. Σίγουρα έχει κάποιο λόγο που συμβιώνει με τόσα μικρόβια. Θα πούμε ότι η μεγαλύτερη περιοχή που συσσωρεύονται μικρόβια είναι το έντερό μας. Εκεί, να φανταστείς, υπάρχουν 3 εκατομμύρια μικρόβια και τα κύτταρά τους, συγκρινόμενα με τα δικά μας κύτταρα, όλου του σώματος, είναι 5 φορές περισσότερα. Απικία! Βεβαίως. Μιλάμε λοιπόν για ένα οικοσύστημα. Εμείς που αλληλεπιδρούμε με τους συμβιώτες μας, με τα μικρόβια μας. Να αγχωθούμε ακούγοντας αυτούς τους αριθμούς? Φυσικά και όχι. Μάλιστα, όσο μεγαλύτερη ποικιλότητα υπάρχει, τόσο αυτό βοηθάει στην υγεία μας σε πάρα πολλούς τομείς. Και μάλιστα όταν υπάρχει συμβίωση, όταν δηλαδή συμβιώνουμε αρμονικά με τα μικρόβια μας, βάσει καθορισμένων πληθυσμών μικροβίων. Και όταν υπάρχουν, να ακούμε μικρόβια, σκεφτόμαστε πάντα κάτι κακό, κάτι που απειλεί την υγεία μας, κάτι που μπήκε απ' έξω μέσα και θα μας αναστατώσει και θα μας δημιουργήσει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Αυτά τα μικρόβια τι ψυχοσύνθεση είναι? Αυτά είναι μικρόβια τα οποία, όπως είπαμε, συμβιώνουν μαζί μας. Είναι καλά μικρόβια. Είναι αυτά τα οποία μας βοηθούν. Όταν τώρα διαταραχθεί η ισορροπία τους και υπάρχει δυσβίωση, τα λιγότερο καλά μικρόβια υπεραναπτυχθούν, τότε αυτό έχει διάφορες επιπτώσεις στην υγεία μας και αυτό η ιατρική μελετά. Παλαιότερα θεωρούσαμε ότι τα μικρόβια βρίσκονται στο έντερο για συγκεκριμένους λόγους του εντέρου. Ναι. Πιστεύουμε ότι έχουν να κάνουν μόνο με την κινητικότητα του εντέρου, με την παραγωγή κάποιων πρωτεϊνών που βοηθούν την πέψη της τροφής και πιθανότατα στο ανασωπητικό μας σύστημα. Μπαίνουν μικρόβια, είναι άλλα μικρόβια, ανταγωνίζονται στη δράση τους, οπότε έχουμε μια προστασία στο ανασωπητικό μας σύστημα. Τις τελευταίες τώρα 2 δεκαετίες, και μάλιστα και πρώτου κορονοϊού, ήταν το μεγαλύτερο τρέντ, η μεγαλύτερη μόδα στην ιατρική, ναι, να ασχολούμαστε με το πώς το μικροβίωμα, και τώρα θα ξεχωρίσω τι είναι μικροβίωμα και τι είναι εντερική μικροχλωρίδα. Μάλιστα. Τυχείο θα πάρουμε σήμερα, ετοιμαστείτε. Η μικροχλωρίδα είναι τα μικρόβια. Ναι. Το μικροβίωμα είναι το γενετικό του υλικό. Mm-hmm. Το γενετικό του υλικό, λοιπόν, των μικροβίων, αλληλεπιδρά με το δικό μας γενετικό υλικό. Μάλιστα. Και το αλληλεπιδρό σημαίνει και θετικά και αρνητικά, αναλόγως το ισοζύγιο, αν έχω καταλάβει. Πάντοτε έχουμε να κάνουμε με το τι μικρόβια έχουμε. Ξέρουμε ότι το μικρόβιωμα του κάθε ανθρώπου είναι ξεχωριστό. Γεννιέμαι είναι η ταυτότητα. Με αυτό. Όχι, γεννιέσαι στήρα. Okay. Δεν έχεις μικρόβια μόλις βγεις από την κοιλιά της μαμάς σου. Ωραία. Και εκεί μέσα πώς αρχίζει αυτή η απικία και πολλαπλασιάζεται, με αυτά που τρώω, ας πούμε. Πολύ σωστά. Ας πούμε τώρα τι το επηρεάζει. Οι παρεμβάσεις στην πρώιμη ζωή καθορίζουν και την ποιότητα του μικροβιώματός μας. Από την πρώτη μέρα, από την πρώτη ώρα, αρχίζουμε και απικιζόμαστε. Ναι. Έχει να κάνει με το πώς γεννηθήκαμε, τον τρόπο του τοκετού, κολπικός ή κεσαρική τομή. Είναι άλλα τα μικρόβια που παίρνεις όταν περνάει το μωρό μέσα από τον κόλπο της μαμάς και άλλα τα μικρόβια όταν υπάρχει ένα χειρουργείο. Μάλιστα. Εδώ έχουμε καλό και κακό, ας πούμε. Έχουμε καλύτερο... άλλα μικρόβια. Okay. Είναι τα νοσοκομιακά στελέχη και είναι και τα φυσικά στελέχη. Mm-hmm. Επίσης, ο θυλασμός παρέχει στο νεογνώ τους απαραίτητους γαλακτοβάκυλους, οι οποίοι αυτοί θα βοηθήσουν περαιτέρω στην ανάπτυξή του. Μάλιστα. Είναι φουλ ωφέλιμο, 100%. Άλλος ένας λόγος. Δίνει όλα όσα πρέπει. Βεβαίως. Για να προωθήσουμε το μητρικό θυλασμό. Ακόμα και το άνθατο μωρό θα ακουμπήσει στο δέρμα της μαμάς του μόλις γεννηθεί. Και αυτό έχει να κάνει, είναι ένας παράγοντας που επηρεάζει το τι μικρόβια θα έχει στο έντερό του. Κάτι θα πάρει και από εκεί. Βέβαια. Που το θέλουμε αυτό εμείς. Βεβαίως. Και κάτι πολύ σημαντικό. Ξέρεις γιατί κάνουμε τα μωράκια την τρίτη μέρα μπάνιο? Γιατί? Γιατί επηρεάζει το εντερικό τους μικροβίωμα. Τα πλένουμε πολύ ελαφριά και γενικά τα πρώτα χρόνια της ζωής δεν επιμένουμε στο να αποστηρώνουμε το δέρμα τους. Συγγνώμη, ένα λεπτό τώρα εδώ, γιατί άρχισε να καταρρύψει μία κοσμοθεωρία. Βεβαίως. Γεννιέται ένα παιδί. Βεβαίως. Στο σπίτι στην Ελλάδα, δεν ξέρω σαν τι κάνουμε.
αρχίζει από. Και αυτά θυμηθείτε τώρα προ-κορονοϊό, όχι μετά που είχαμε και ένα λόγο παραπάνω να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Και δεν επιτρέπαμε σε άνθρωπο να περπατήσει μέσα στο σπίτι με παπούτσι, με παντόφλα, δεν ξέρω τι. Αρχίζουμε τις απολυμάνσεις μέχρι και το ταβάνι. Η χλωρίνη πέφτει σύννεφο. Να μην ακουμπήσει, να μην πιάσει, να μην πιει, να μην αυτός. Ένα αποστηρωμένο περιβάλλον. Είναι καλό το αποστηρωμένο περιβάλλον? Όπως καταλαβαίνεις, πρέπει να έρθουμε σε επαφή με μικρόβια για να τα αποκτήσουμε. Ο οργανισμός μας, όταν είναι πολύ μικρός, όταν είναι βρέφος, φυσικά δεν έχει τους φραγμούς εκείνους για να διαχωρίσει ποια είναι τα καλά και ποια είναι τα κακά μικρόβια. Σίγουρα η επαφή με πολύ κόσμο δεν κάνει καλό σε ένα βρέφος, σε ένα νεογνώ. Αλλά παρόλα αυτά, η αποστήρωση, η χρήση απολυμαντικών και ειδικά βρεφικών σαπουνιών και αποστηρωτικών του δέρματος έχει να κάνει πάρα πολύ με την εκδήλωση αργότερα δυσβίωσης του εντερικού μας μικροβιώματος, μείωσης των καλών βακτηρίων. Και μετά θα πούμε πού αυτό επιδρά στην υγεία. Δεν το εκπαιδεύουμε καλά, δεν του δίνουμε τα εργαλεία του για να μπορέσει αύριο μεθαύριο να το επεξέλθει. Βέβαια, άλλος ένας λόγος που υπάρχει μια διαταραχή στο μικροβίωμα είναι και η πρώιμη χρήση αντιβιωτικών. Γι' αυτό τα παιδάκια μας τα προστατεύουμε από τα αντιβιωτικά στην πρώτη ηλικία. Φυσικά όπου χρειάζεται, δεν το συζητάμε, η ιατρική γι' αυτό τα έχει παράγει. Αλλά γενικά η αλόγιστη χρήση των αντιβιωτικών μας κάνει και αυτό το πρόβλημα, μας χαλάει το οικοσύστημά μας, τα καλά μας τα μικρόβια. Άρα λοιπόν χτίζουμε το οικοσύστημα αυτό από την πρώτη στιγμή που θα έρθει στον κόσμο αυτό το μωρό, από τη στιγμή που θα βγει από τη μήτρα επί της ουσίας, όπως βγει, είτε κολπικά είτε με κεσαρική, και μετά αυτό συνεχίζουμε να το χτίζουμε σε όλη μας τη ζωή. Δηλαδή εγώ ακόμα και σήμερα και εσύ επίσης, ένας άνθρωπος 90 ετών, αλληλεπιδρά με το μικροβίωμά του, με το οικοσύστημα εκεί, δεν ξέρω πώς το ποσοστά. Εκθετικά αυξάνεται το μικροβίωμά μας τα 4-5 χρόνια της ζωής μας. Μάλιστα. Μετά αυξάνεται, όχι εκθετικά, σε σταθερό ρυθμό μέχρι την εφηβεία. Και μετά την εφηβεία, μέχρι την ενήλικο ζωή, διατηρείται σταθερό. Και κοντά στην τρίτη ηλικία αρχίζει και φθήνει. Υπάρχει φυσική φθορά του γύρατος. Μάλιστα. Οπότε φεύγει και αυτό. Χάνουμε και αυτό. Θα μου πεις μετά πώς επηρεάζει όλο αυτό. Έχει φοβερό ενδιαφέρον και τα λέω εγώ αυτά. Έχει φοβερό ενδιαφέρον γιατί έχουμε μοιραστεί πληροφορίες με την Πόπη για να κάνουμε αυτή την κουβέντα σήμερα. Πόσο πολύ επηρεάζει όχι μόνο το ανοσοποιητικό μας που λέγαμε πριν, αυτά που αρχικά θεωρούσαν οι επιστήμοι της ιατρικής ότι λειτουργεί η υπέρμανση κατά μας στο μικροβίωμα, ακόμα και την ψυχοσύνθεσή μας επηρεάζει. Γι' αυτό και αυτό απαντά σε αυτό που λέμε, το έντερό μας είναι ο δεύτερος εγκέφαλός μας. Και πάμε τώρα στο ζουμί της υπόθεσης. Mm-hmm. Είπαμε λοιπόν ότι η γνώση μας έφτανε στο ότι το μικροβίωμα λειτουργεί προστατευτικά για το έντερό μας και ότι τα μικρόβια βρίσκονται εκεί για να δρουν εκεί. Όχι όμως. Βρέθηκε λοιπόν ότι υπάρχουν διάφοροι άξονες δράσης του έντερου. Ένας από τους πιο καλά μελετημένους είναι ο άξονας δράσης έντερο-εγκέφαλος. Και έχει βρεθεί ότι υπάρχει διαφορετική ποικιλότητα, διαφορετικά μικρόβια σε διάφορες εγκεφαλικές παθήσεις. Νευροαναπτυξιακές διαταραχές, αυτισμός, νευροεκφυλιστικές παθήσεις, Αλτσχάιμερ, Πάρκινσον, ακόμα και σε νευροψυχιατρικές όπως είναι η σχιζοφρένεια και σε διαταραχές του συναισθήματος όπως είναι η κατάθλιψη. Με την Πόπη τη Μιλάκη είμαστε εδώ, συζητάμε για το μικροβίωμα του εντέρου, πώς αυτό επηρεάζεται και επηρεάζει τη ζωή μας. Είμαστε στη φάση του επηρεάζει τη ζωή μας και πώς επηρεάζει διάφορες λειτουργίες. Πώς μπορεί να είναι ενδεχομένως και η αιτία, μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε σαν αιτία ασθενειών. Στην ιατρική δεν υπάρχει συνήθως ένα αίτιο που φέρνει μια νόσο. Είναι συνήθως πολυπαραγοντικές οι νόσοι. Αυτό που τώρα αρχίζουμε να μελετάμε και να καταλαβαίνουμε είναι σε κάποιες νόσεις που δεν έχουμε σαφέστατο αίτιο, μήπως σε ένα μεγάλο ποσοστό οφείλεται αυτή η νόσος σε διαταραχή, σε δυσβίωση, στην απομάκρυνση των καλών μας μικροβίων από το έντερο. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα, γιατί είπαμε για νευροαναπτυξιακές διαταραχές. Πήρανε οι επιστήμονες εντερικό μικροβίωμα, κόπρανα, από παιδάκια τα οποία ήταν στο φάσμα του αυτισμού. Και τα μεταμόσχευσαν σε στήρα ποντίκια. Φάνηκε λοιπόν ότι τα ποντίκια άρχισαν να έχουν αυτιστικόμορφες διαταραχές. Οπότε έκτοτε τέθηκε σοβαρά η βάση ότι μπορεί όντως αυτή η δυσβίωση, η διαταραχή του μικροβιώματος να σχετίζεται και με τέτοιες διαταραχές. Δεν έχει αποδειχθεί 100% αυτό. Δεν έχει αποδειχθεί, αλλά υπάρχουν στέρεες βάσεις
που έχουν μελετηθεί και για ποιο λόγο, τι παράγουν τα μικρόβια τα οποία είναι σε υπερανάπτυξη, πώς αλληλεπιδρούν, πώς μεταβολίζουν τα συγκεκριμένα παιδιά, τα συγκεκριμένα άτομα, κάποιες τροφές που οφείλεται ο κακός μεταβολισμός στη μη ύπαρξη καλών βακτηρίων. Υπάρχουν δηλαδή σοβαρές μελέτες που υποστηρίζουν αυτό και υπάρχει σοβαρή συσχέτιση. Τώρα, αν υπάρχουν μεγάλες πληθυσμιακές μελέτες, όχι, αλλά σίγουρα είναι σοβαρές οι ενδείξεις. Ναι, η βάση έχει μπει. Είναι πλέον ισχυρό το επιχείρημα και από αυτή την πλευρά, σε αυτό το κομμάτι. Εκτός τώρα από το κομμάτι πώς αλληλεπιδρά ο εγκέφαλος με το μικροβίωμα, πιο καλά μελετημένο είναι πώς επιδρά το μικροβίωμά μας, τα μικρόβια μας του εντέρου, το εντερικό μας μικροβίωμα, στον μεταβολισμό. Μάλιστα. Και εδώ ερχόμαστε να κάνουμε με το πόσα κιλά είμαι, χάνω, κερδίζω, αδυνατίζω, παχαίνω, μένω στάσιμος. Ναι. Γιατί ανάλογα με τα μικρόβια που υπάρχουν στο έντερο, υπάρχει και διαφορετική ενεργειακή πρόσληψη της τροφής. Σωστά. Και αυτό είναι που πολύ απλά κάποιος το λέει, ότι τρώμε το ίδιο, παχαίνουμε διαφορετικά. Αυτό αλλάζει. Μπορεί να έρθει σε μια ισορροπία. Γεννιόμαστε θέλοντας να έχουμε τα καλύτερα μικρόβια. Αυτό αλλάζει κατά τη διάρκεια της ζωής μας. Μέγιστο ρόλο στην αλλαγή αυτή των μικροβίων παίζει η διατροφή μας, τα γονίδια μας, καθώς και ο τόπος καταγωγής μας. Δηλαδή, τα γονίδια μου, τα κληρονομώ, αυτά είναι δεν μπορώ να τα αλλάξω. Δεν μπορώ να τα αλλάξω. Ο τόπος καταγωγής μας πώς με επηρεάζει? Έχει φανεί ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές στους ανθρώπους του δυτικού κόσμου και στους ανθρώπους των αναπτυσσόμενων χωρών. Με επικράτηση ωφελημότερων μικροβίων στις αναπτυσσόμενες χώρες. Οπότε, σαν βάση, θα πούμε ότι είναι ο τόπος καταγωγής, αλλά κυρίως η διατροφή που κρύβεται πίσω από τον τόπο καταγωγής. Τη διατροφή μου, εγώ την επιλέγω. Έχω γεννηθεί στην Ελλάδα. Στην Κρήτη, έχω όλα τα καλά του κόσμου, θέλω να κάνω την περίφημη μεσογειακή διατροφή. Φυστό. Δεν την κάνω ενδεχομένως, γιατί έχω παρασυρθεί από τον δυτικό τρόπο ζωής και καταναλώνω όλα αυτά τα λάθος που ξέρουμε ποια είναι. Αυτό είναι ικανό να επηρεάσει το μικροβίωμα? Φυσικά. Η διατροφή μας και η περιεκτικότητά της ή μη σε φυτικές ίνες, σε ζωικά λίπη, σε υπερπληθώρα υδατανθράκων, αλλάζει τα μικρόβια μας. Και έχουν φανεί από μελέτες, μεγάλες μελέτες, σε ανθρώπους που έχουν μεταβολικά νοσήματα, ζαχαρώδη, διαβήτη, παχυσαρκία, ότι σε αυτούς τους ανθρώπους υπερτερούν μικρόβια κακά. Αυτά τα κακά μικρόβια παράγουν κάποιες ορμόνες, κάποια πεπτίδια, κάποιες μικρές πρωτεΐνες, οι οποίες αυτές αλληλεπιδρούν με τα όργανα του μεταβολισμού μας. Αυτές αλληλεπιδρούν, ας πούμε, με την ινσουλίνη, η οποία είναι η ορμόνη η οποία αποθηκεύει την περίσσια της τροφής και με άλλες λειτουργίες του μεταβολισμού, ας μην πούμε σε πιο ιατρικά θέματα, αλλά πραγματικά αυτά τα πολύ μικρά, αυτή η βιομάζα που έχουμε μέσα μας, αυτά τα 2 κιλά, βοηθάνε πάρα πολύ στο κομμάτι πώς θα διαχειριστώ αυτό που τρώγω. Πόπη, διαβάζοντας λίγο για να κάνουμε αυτή τη κουβέντα, μου έκανε εντύπωση το εξής, θα το πω όπως εγώ το κατάλαβα, ότι όλη αυτή η αποικία μικροβίων είναι αυτή που σε κάνει και να πεινάς τις αντίστοιχες τροφές. Σωστό. Δηλαδή, υπάρχουμε πάρα πολλοί άνθρωποι σε αυτόν τον πλανήτη που αποζητούμε τη ζάχαρη. Και όταν πάμε να κάνουμε μία διατροφή η οποία δεν περιέχει ζάχαρη, δεν περιέχει γλυκό δηλαδή, έτσι όπως το ξέρουμε εμείς, είμαστε ικανοί να φτάσουμε στην κρίση. Και αυτό τελικά διάβασα, από ό,τι κατάλαβα, ότι δεν έχει να κάνει με τη συνήθειά μου ότι εγώ έχω μάθει π.χ. μετά το φαγητό να τρώω ένα σοκολατάκι. Αλλά εδώ υπάρχει κάτι που αναζητά τη ζάχαρη, γιατί τρέφεται από αυτήν. Τώρα είναι σαν ένας φαύλος κύκλος. Σίγουρα έχει να κάνει και με το πώς απορροφάς τον υδατάνθρακα. Η ζάχαρη είναι υδατάνθρακας, έτσι. Στην απορρόφησή του σίγουρα παίζει ρόλο και το μικρόβιο του εντέρου. Ναι. Παρ' όλα αυτά, το αν αποζητάς ή όχι ζάχαρη, δεν είμαι σίγουρη ότι φταίει το μικροβίωμα που θα θέλεις τη ζάχαρη ή εσύ που έχεις συνηθίσει τη ζάχαρη και έχεις αλλάξει το μικροβίωμα. Το ταΐζω και έχει γίνει αχόρταγο. Προφανώς του έχω καλλιεργήσει αυτή τη συνήθεια. Δεν μπορώ να καλλιεργήσω αυτή τη συνήθεια με τον μπρόκολο, ας πούμε. Δεν μπορώ να τα λάβω. Ξέρεις πόσο καλό θα κάνεις τον μπρόκολο όμως στο μικροβίωμά σου και πόσο καλά μικρόβια θα υπερτερήσουν εάν βάλεις στη ζωή σου περισσότερες φυτικές ίνες. Και πάμε τώρα λίγο να πούμε για τις φυτικές ίνες που είναι πολύ χρήσιμες στο έντερο. Ξέραμε ότι βοηθάνε στην κινητικότητα, έτσι. Ναι.
είμαστε πιο καλά στην τουαλέτα μας όταν τρώμε φυτικές ίνες. Άρα θεωρούμε ότι έχουμε μια υγεία στο εντέρο. Από πού προσλαμβάνουμε? Λοιπόν, οι φυτικές ίνες κυρίως είναι από τα όσπρια, τα δημητριακά, τα φρούτα και τα λαχανικά. Ωραία. Σε άλλες ποσότητες. Περισσότερο βέβαια από τα δημητριακά, τα πολύσπορα, όλα αυτά τα οποία έχουν σπόρια μέσα και από τα όσπρια. Παρακαλώ, εδώ μία μικρή παρένθεση. Όταν λέμε δημητριακά, δεν εννοούμε τα συσκευασμένα δημητριακά πρωινού. Σωστά, σωστά. Δεν είναι το σκεύασμα. Πολύ σωστά. Βρώμη, πίτουρα βρώμης, σιτάρι, τον καρπό, σίκαλη. Το σπόρο λέμε, τον πολύ αυθεντικό. Ωραία. Πολύ σωστά. Αυτά λοιπόν δρούν σαν πρεβιωτικά. Είναι ουσίες δηλαδή, οι οποίες προωθούν την ανάπτυξη των καλών βακτηρίων μέσα στο, μικροβίων, συγγνώμη, μέσα στο έντερό μας, που αυτά θα μας βοηθήσουν στους άξονες που είπαμε. Εγκέφαλος, μεταβολισμός και κάτι που δεν είπαμε. Και δέρμα. Διότι... Για πες μας, αγαπητή Πόπη. Ένα πολύ καλά μελετημένο σενάριο είναι τα παιδάκια που έχουν ατοπική δερματίτιδα και εκζέματα. Έχει φανεί λοιπόν ότι στα παιδιά αυτά η μικροχλωρίδα τους και το μικροβίωμά τους έχει υπερανάπτυξη κάποιων σημαντικών παθογόνων. Μάλιστα. Οπότε σε αυτά υπάρχει και κάποια ένδειξη να δίνουμε και προβιωτικά σκευάσματα. Γιατί έχουν φανεί ότι βοηθούν και στο έκζεμα και στα ατοπική δερματίτιδα και πιθανά και στην ακμή. Κοίταξε να δεις, και είναι αυτό που σου λένε, ότι είσαι αυτό που τρως. Ακριβώς. Και φαίνεται και στο δέρμα σου. Να, πώς εξηγείται. Φαντάζομαι ότι επηρεάζει πάρα πολλά κομμάτια, τέλος πάντων, πάρα πολλά συστήματα του οργανισμού η τροφή μας. Αλλά από τη στιγμή που συζητάμε για αυτό, να, πώς ταιριάζει και σε αυτή την κουβέντα. Και όταν λέμε η ποιότητα του δέρματος, αφενός μιλάμε για τέτοια περιστατικά, για τέτοιες περιπτώσεις όπου έχουμε μία νόσο στο δέρμα, αλλά και στην ποιότητα του δέρματός μας. Είναι θέλουμε να είμαστε αυτό. Πάντα νέες, λαμπερές. Έχουμε είναι και αυτό το χαβά πλέον τα τελευταία χρόνια. Βεβαίως. Και μην ξεχνάμε και το πιο βασικό. Τα καλά μας μικρόβια παράγουν βιταμίνες, παράγουν λιπαρά οξέα. Όλα αυτά βοηθάνε όντως και στην καλή ποιότητα του δέρματός μας και στην καλή ποιότητα της ζωής μας γενικά. Η ψυχοσύνθεσή μας πώς επηρεάζεται από το μικροβίωμα? Πάλι θα πάμε στον άξονα μικροβίωμα εγκέφαλος. Εκεί εντάσσεται. Εκεί εντάσσεται και πάντοτε έχει να κάνει με γνωσιακές διαταραχές του εγκεφάλου. Δηλαδή, όπως είπαμε πριν για τον αυτισμό, καλά μελετημένο πάλι και πάλι στοχευμένα με ποια μικρόβια έχουν υπεραναπτυχθεί, έχει μελετηθεί και στη φάση και οι καταθλιπτικές συνδρομές. Έχουν φανεί ότι τα άτομα τα οποία έχουν καταθλιπτρική συνδρομή έχουν κάποια διαταραχή, κάποια δυσβίωση με υπερανάπτυξη συγκεκριμένων στελέχων μικροβίων. Τα οποία αυτά τα στελέχη μικροβίων πιθανότατα αλληλεπιδρούν με το δικό μας γονιδίωμα, με τα υπόλοιπα κύτταρα του οργανισμού, με νευροδιαβεβαστές, με σήματα που επιτείνουν τη συναισθηματική αυτή διαταραχή. Και αν δεν μιλήσουμε για περιπτώσεις, ας πούμε, διαγνωσμένης κατάθλιψης και μιλήσουμε για μελαγχολία ή μιλήσουμε για ένταση ή μιλήσουμε για νευρικότητα ή για νεύρα, αυτό θα μπορούσε να ταιριάξει την κουβέντα αυτή? Φυσικά, φυσικά. Η διατροφή μας γενικά έχει μεγάλο αντίκτυπο στο συναισθηματικό μας κόσμο. Σε πάρα πολλούς τομείς. Ας εξαιρέσουμε το μικροβίωμα το οποίο έχει πολύ καλά μελετηθεί σε, όπως το είπαμε, αμυγώς νευρικές εγκεφαλικές παθήσεις, η απλή διατροφή, η σύστασή της, όπως είχαμε αναφέρει και στην προηγούμενη εκπομπή, με όλα τα συστατικά σε σωστές αναλογίες, βοηθάει πάρα πολύ στο συναισθηματικό μας κόσμο και ειδικά εμάς τις γυναίκες, οι οποίοι είμαστε και αρμονοεξαρτώμενα άτομα. Έχουμε κάποιες μέρες, οι οποίες δεν είμαστε σαν το ανδρικό φύλο. Οπότε και σε αυτό το κομμάτι βοηθάει πάρα πολύ η διατροφή. Άρα το μυστικό γενικώς, αν εξαιρέσουμε, είπαμε, τα γονίδια μας που δεν αλλάζουν, παύλα τον τόπο καταγωγής μας που κουβαλάμε και γονίδια, αλλά και ένα διατροφικό προφίλ, το μυστικό σε όλο αυτό είναι το πώς τρεφόμαστε. Είναι το πώς τρεφόμαστε, ένα, η αλόγιστη χρήση αντιβιωτικών. Ισχύει και για την ενήλικη ζωή, όχι μόνο για τα παιδιά. Φυσικά, ειδικά στην παιδική, κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας, αλλά και αργότερα, γιατί είπαμε ότι παραμένει σταθερό το οικοσύστημά μας, αλλά δεν θέλουμε αυτή τη σταθερότητα να τη διαταράξουμε. Και επίσης, η σύσταση της διατροφής μας σε φυτικές ίνες, σε σωστή ποσότητα υδατανθράκων, λοιπόν, και πρωτεϊνών και επίσης πολύ σημαντικό ρόλο παίζει και το γεγονός ότι
χρειαζόμαστε και τη φυσική άσκηση. Ακόμα έχει μελετηθεί ότι και η φυσική άσκηση βοηθάει αρκετά, φυσικά μέσω της απώλειας βάρους, στην σωστή συμβίωση, στα σωστά μικρόβια στο έντερό μας. Στην καλή ισορροπία. Στην καλή ισορροπία. Περιβαλλοντικοί παράγοντες επηρεάζουν, ξέρω εγώ, η ρύπανση. Υπάρχουν πολλά δεδομένα ότι ανάλογα με το περιβάλλον το οποίο ζεις, ημιαστικό, αστικό, ορεινό, έχει να κάνει με τα μικρόβια τα οποία έχεις. Απλά το μεγάλο κομμάτι δεν έχει δοθεί, η μεγάλη έμφαση δεν έχει δοθεί τόσο στα περιβαλλοντικά αίτια, όσο στο θέμα της διατροφής, της φυσικής άσκησης και της αλόγησης της χρήσης των αντιβιωτικών. Αυτοί είναι οι τρεις πυλώνες ουσιαστικά για την ενήλικο ζωή που θα μας κρατήσουν σταθερό, κάτι που είναι πάρα πολύ χρήσιμο εν τέλει σε εμάς. Και η επιστημονική έρευνα έχει πάρα πολύ μέλλον πάνω σε αυτό το κομμάτι. Γιατί είπαμε ότι σε όλα αυτά βοηθάει. Το θέμα είναι πώς θα αξιοποιήσουμε αυτή τη γνώση σε όπλο στη φαρέτρα μας, στην θεραπευτική πλέον αντιμετώπιση των ασθενών μας. Εάν δεν έχω πρόβλημα με το βάρος μου, εάν δεν έχω ένα μεταβολικό νόσημα, εάν δεν έχω θέμα με την κινητικότητα του εντέρου μου, εάν δεν έχω πράγματα που μου χτυπάνε το καμπανάκι ότι πρέπει λίγο να ψάξω τι γίνεται εκεί. Υπάρχουν κάποιες εξετάσεις που μπορούμε να κάνουμε για να δούμε την ποιότητα του μικροβιώματος? Σε κοινή χρήση όχι ακόμα. Υπάρχουν κάποιες εξετάσεις ακόμα σε πειραματικό στάδιο, στα οποία ναι, μπορούμε να δούμε αν υπάρχει, ας πούμε, υπερανάπτυξη ενός μικροβίου που το συναντάμε στην παχυσαρκία. Μπορεί, ας πούμε, να είναι αργότερα ένας παράγοντας ρίσκου που μπορούμε να μετράμε σε παιδιά αν θα έχουν την τάση να κάνουν παχυσαρκία. Πρακτικά και απλά βλέπουμε, νιώθουμε υγιείς ή είμαστε υγιείς, δεν το βλέπουμε αυτό. Ακόμα και στο δέρμα μας που έλεγες πριν. Βεβαίως. Φροντίζουμε τη διατροφή μας, να κάνουμε πάντα φυσική άσκηση, στο μέτρο που μπορούμε και καλό είναι να κάνουμε, και αποφεύγουμε την αλόγιστη χρήση φαρμάκων, αντιβιωτικών εν προκειμένου και φαρμάκων. Πολύ σωστά. Μόνο όταν μας το πει ο γιατρός και όπως πρέπει. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Πόπη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.